Χιλιάδε αγρότε τη Θεσσαλία είδαν τι καλλιέργειέ του να καταστρέφονται μέσα σε λίγε ώρε. Παρά τι υποσχέσει τη κυβέρνηση ότι θα αποζημιωθούν άμεσα, μέχρι στιγμή δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ στου λογαριασμού του. Και ενώ τώρα όλοι βρίσκονται σε μια φάση αναμονή για το περιβόητο τσέκ των κοινοτικών ενισχύσεων, που αναμένεται να δοθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν τελικώ αυτό φτάσει στου τραπεζικού του λογαριασμού λόγω τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, θα είναι μειωμένο κατά το ίμιση. Δηλαδή θα πάρουν τα μισά λεφτά από αυτά που έπαιρναν μέχρι και πέρυσι. Και αν αναλογιστεί κανεί ότι από αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί και η εισφορά στον ΕΛΓΑ, τότε καταλαβαίνει κάποιο. Τι θα πιστωθεί τελικώ στου λογαριασμού των αγροτών. Από χθε το βράδυ οριστικοποιήθηκε η διαδικασία των αιτήσεων των δηλώσεων καλλιέργεια για το 2023. Έχει κλείσει και η διαδικασία επεξεργασία σε ένα βαθμό. Θεωρούμε ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά από όλα τα ΚΙΔ. Υπήρχαν αρκετέ παραλήψεις και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αυτή τη χρονιά έστω και την τελευταία στιγμή. Νομίζουμε ότι δεν θα τα δούμε στην πρώτη πληρωμή. Ευχόμαστε και ο ΠΚΠ να έχει ε, τη βούληση να μπορέσει να διευκολύνει τη διαδικασία και θεωρούμε ότι στις 26 και στις 27 του μηνός, όπως κάθε χρόνο, θα γίνει μια ασφαλής πληρωμή με περίπου το 70% της ενιαίας ενίσχυσης. Σημαίνει ότι από την σύγκληση που θα είχαμε από το 2022, θα έχουμε μια μείωση του ποσού περίπου στα μισά και από αυτά τα μισά θα πληρωθεί το 70% και αν κάποιος πιστέψει ότι θα λάβει τα χρήματα που δεν πήρε στην καταβολή του δεύτερου τσεκ, τότε πλανάται πλάνη νικτράν, αφού σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που εισάγει η νέα ΚΑΠ για τη λήψη των ενισχύσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των οικολογικών σχημάτων και μάλιστα σε μια εποχή που το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής καθιστά απολύτω αναγκαία την εξασφάλιση της ρευστότητας της αγροτικής δραστηριότητα, τότε λίγοι είναι εκείνοι που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν περισσότερα χρήματα. Λέμε στα μισά γιατί από το 2023 το υπόλοιπο ποσό το οποίο το θεωρούσαμε ως πρασίνισμα το 2022, την περασμένη χρονιά, πλέον έρχεται να κουμπώσει με τα οικολογικά σχήματα. Τα οποία οικολογικά σχήματα βάσει κοινοτική οδηγία πληρώνονται μετά την εξόφληση τη βασική. Άρα οι παραγωγοί θα τα δούνε εφόσον κάνουν τις επιλογέ, τι σωστέ επιλογέ των οικολογικών σχημάτων, θα τα δουν στα βιβλιάριά του από τα τέλη Δεκεμβρίου και μετά. Το κούρεμα αυτό των επιδοτήσεων φέτο έχει ήδη οδηγήσει πολλού αγρότε σε οικονομική δυσχέρεια, η οποία προβλέπεται να ενταθεί.